πολύ, Δημήτριο. Ψώμεθα λοιπόν. Ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολύκροτη δίκη του Άκη Τσοχαντζόπουλου και των 18 συγγενών και συνεργατών του που κατηγορούνται για εξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος και κατ' εξακολούθηση. Η δεύτερη μέρα της δίκης ξεκίνησε με βροχή ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι στο εφετείο πρέπει να κληθούν για να καταθέσουν τα μέλη του τότε ΚΙΣΕΑ που ενέκριναν την υπογραφή των επίμαχων συμβάσεων. Να παρακολουθήσουμε όλα όσα έγιναν σήμερα στο εφετείο. Αμέσως μετά, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερο παρασκήνιο θα μας δώσει η Ιωάννα Μάνδρο. Πολλαπλές ενστάσεις, τόσο ως προς το τυπικό ως και το ουσιαστικό σκέλος της διαδικασίας, κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του Άκη Τσοχαντζόπουλου κατά τη συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον του τριμελούς εφετείου στην πολύκροτη δίκη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, οι δικηγόροι του πρώην Υπουργού επανέφεραν και το αίτημα να κληθούν τα μέλη του τότε ΚΙΣΕΑ, τα οποία είχαν εγκρίνει την υπογραφή των συμβάσεων. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη συζήτηση της υποθέσεως, στην ουσία της. Θέλουμε να αναδειχθεί η αλήθεια. Θεωρούμε όμως ότι μέρος αυτής της αλήθειας είναι η κλίση και η εξέταση των μελών της τότε συνθέσεως του ΚΙΣΕΑ. Θεωρούμε ότι η παρουσία τους είναι τελείως αναπόφευκτη. Η υπεράσπιση του πρώην Υπουργού τόνισε ενώπιον της έδρας πως το δικαστήριο δεν πρέπει να επηρεαστεί από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν φοβόμαστε. Έχουμε πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη και ευελπιστούμε σε μια δίκαιη δίκη. Είμαστε πανέτοιμοι να αντικρούσουμε το κατηγορητήριο σημείο προς σημείο. Πρώτος μας στόχος παραμένει η αναζήτηση της πλήρους αλήθειας και όχι της αλήθειας τεμαχισμένης ή στήρας. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Βίκης Σταμάτη κατέθεσε ένσταση απαραδέκτου, αφού όπως δήλωσε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται η σύζυγος του πρώην Υπουργού, δεν διωκόταν στην Ελβετία κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης. Μια γυναίκα ενός μικρού παιδιού 5 ετών, μόνο και μόνο γιατί παντρεύτηκε ένα προβεβλημένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή από αίμα. Γιατί πρέπει να δείξουμε την εντυμότητα του συστήματος, το οποίο τιμωρεί όλους τους ανέτοιμους, βρίσκεται στη φυλακή ένα χρόνο. Τελικά η δικαστική έδρα έκανε δεκτό το αίτημα του δημοσίου να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή και να διεκδικήσει αποζημίωση, αφού έκρινε ότι έχει ένομο συμφέρον λόγω της βλάβης που υπέστη. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να κάνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή είναι μια παράλογη απόφαση. Διότι φανταστείτε να έχουμε σωματεμπορία, να έχουμε μαστροπία, να έχουμε πορνεία και να έρχεται το ελληνικό δημόσιο και να λέει παρίσταμε ως πολιτικός ενάγων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης, οπότε το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν. Καλησπέριζω λοιπόν εδώ την Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, νομίζω πλέον σήμερα έχουμε πιο καθαρό το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος αλλά και οι συγκατηγορούμενοι του σε αυτή τη δίκη. Ναι, εσύ, πράγματι, ο πρώην Υπουργός μέσω των συνηγορών του, καταθέτοντας, όπως είδαμε και στο βίντεο, σωρία, σειρά ενστάσεων, βροχή θα έλεγα, και βάλλοντας κατά του κατηγορητηρίου, μας έδωσε ένα σαφέστατο στίγμα για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Με την υποβολή για άλλη μια φορά του αιτήματος από τον συνήγορο, τον κύριο Κοτσαλή, να καταθέσουν στη δίκη τα μέλη του ΚΙΣΕΑ, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος μας έδωσε το στίγμα ότι θα ακολουθεί η υπεράσπιση του, θα έχει και πολιτική χρειά. Μάλιστα ο συνηγορός του είπε ότι η αλήθεια την οποία αναζητά ο πελάτης του δεν είναι η μόνη ούτε η κατακαιρματισμένη αλήθεια αλλά με νόημα σημείωσε ούτε η αλήθεια του ενός ενόχου και προσέθεσε βέβαια ότι τα μέλη του ΚΙΣΕΑ πρέπει να προσέλθουν όχι ως κατηγορούμενοι αλλά ως κυβερνητικά στελέχη ψηλόβαθμα της εποχής εκείνης που είχαν και συναντήληψη όπως είπε ο συνήγορος του κ. Τσοχαντζόπουλου και συναπόφαση για τις επίμαχες συμβάσεις. Άρα ο κ. Τσοχαντζόπουλος από τη μία πλευρά θα προσδώσει πολιτική χρειά με πολιτικές αναφορές και με ονόματα πολιτικών που θα ακούγονται πολύ πυκνά στη δίκη από την άλλη για να μην κατηγορηθεί για υπεράσπιση εντυπώσεων. Ο συνηγορός του ξεκαθάρισε ότι θα δώσει μάχη και για την ανατροπή του κατηγορητηρίου και μάλιστα όπως είπε θα δοθεί μάχη για ένα προς ένα τα σημεία του κατηγορητηρίου, δηλαδή μάχη με νομικά και πραγματικά επιχειρήματα. Είχε μία πρώτη ήττα όμως σήμερα η πλευρά Τσοχαντζόπουλου και όλων η Ιωάννα και όλων των κατηγορημένων ακριβώς που ήταν η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτή την παράσταση του δημοσίου στη δίκη. Ακριβώς το δικαστήριο είπε ότι το δημόσιο πρέπει να μείνει στη δίκη και να διεκδικήσει αποζημίωση και για ηθική βλάβη. Έχει ζητήσει 1 εκατομμύριο από τον κάθε κατηγορούμενο, ανεξαρτήτως της βαρύτητας της συμμετοχής του καθενός και βεβαίως τη ζημιά που υπέστη το δημόσιο όταν αυτή αποτιμηθεί στο σύνολό της. Το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν το εξής, ότι μπορεί το μαύρο χρήμα να μπει και στις τσέπες ιδιωτών,
ο κύριος Τσοχαντζόπουλος κατηγορείται ως αποδέκτης, αλλά εισήλθε στην πραγματική οικονομία και έδωσε την εντύπωση της χώρας προς τα έξω ως μιας χώρας διεφθαρμένης και διεπλεκόμενης, ενώ, όπως είπε το δικαστήριο, κλώνησε αυτή η υπόθεση την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ένα ευγνωμούμενο κράτος που πρέπει να το διέπει η χρηστή διοίκηση. Η συνέχεια της δίκης αύριο. Αύριο που θα έχει την απάντηση και την τοποθέτηση των εισαγγελέων της έδρας για όλες αυτές τις ενστάσεις που σήμερα προβλήθηκαν και βεβαίως την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς οι ενστάσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν γίνουν δεκτές, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκη πλέον. Στην ουσία η δίκη τίθεται εκτός. Να θυμίσω βέβαια ότι μερικές από αυτές είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη και στο στάδιο της ανάκρισης και ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου χωρίς να έχουν γίνει δεκτές. Ιωάννα, μένεις μαζί μας γιατί έχεις πληροφορίες να μας δώσεις.